Χωρίς κάρτα σύντησης μένουν με το καλημέρα της νέας ακαδημαϊκής περίοδου χιλιάδες φοιτητές σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ όλης της χώρας. Η αδυναμία του Υπουργείου να ενισχύσει την υπάρχουσα χρηματοδότηση και ταυτόχρονα η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση προκάλεσε αυτόματα τη μείωση στις διαθέσιμες μερίδες, με αποτέλεσμα όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κόβουν και να ράβουν επί των δικαιούχων. Μόνο στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο, 700 φοιτητές μένουν εκτός δωρεάν σύντησης, με το θέμα να έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Δεν πρέπει να αποκλείονται, τουλάχιστον οι πλούσιοι να αποκλείονται, εντάξει, δηλαδή, οι κοινοί φοιτητές όλοι έχουν έλλειψεις τώρα, ειδικά. Πρώτα απ' όλα δεν ευκολύνει το σύστημα τώρα με τα 420 ευρώ που σηκώνουν οι γονείς και λοιπά από τις τράπεζες, πώς να μπορέσουν να βγουν. Είναι πολύ άδικο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα με την οικονομική κρίση, πάρα πολύ δύσκολο, και πρέπει τώρα να γίνει μια ανακατανομή του εισοδήματος, να πληρώσουν οι πάρα πολύ πλούσιοι. Η κάρτα των 700 φοιτητών στο Ρέθυμνο δεν ανανεώθηκε αυτό το εξάμηνο και από τα 2.100 άτομα που συντίζονταν δωρεάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μέχρι και το προηγούμενο εξάμηνο, ο αριθμός πλέον δεν ξεπερνά τους 1.400 φοιτητές. Οι οικογένειες μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους? Πολλές όσες, πιστεύω πως όσες. Όχι, δεν μπορούν. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και με τον τρόπο που σπουδάζουν τα Ελληνόπουλα, είναι από την Κρήτη και σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, είναι από τη Θεσσαλονίκη και σπουδάζουν στην Κρήτη. Πάρα πολύ δύσκολο. Στο ΤΕΗ Κρήτης, σε σχέση και με το ΦΠΑ που αναφέρατε σε προηγούμενη συζήτηση, έχουν μια ισορροπία, με την έννοια ότι έχει λυθεί το θέμα, έχει ενσωματωθεί στο σύστημα και στον προϋπολογισμό μας και είμαστε συντηρητικά αισιόδοξοι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με τη σύντηση ασφαλώς αυτό το έτος, και ελπίζουμε ότι το επόμενο έτος μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Βέβαια, δεν είμαστε αισιόδοξοι, θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός μας. Στο ΤΕΗ Κρήτης η σύντηση είναι διασφαλισμένη μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, σε πρώτη φάση δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού φοιτητών από το δικαίωμα σύντησης, τουλάχιστον σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Όμως οι πρακτικές έχουν γίνει πιο αυστηρές και κάρτες σύντησης φοιτητών που τελειώνουν τις σπουδές τους δεν δίδονται σε άλλους φοιτητές, ενώ γίνεται και αυστηρός έλεγχος μεταξύ των δικαιούχων, προκειμένου να μην χρειαστεί να υπάρξει περικοπή στον αριθμό. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις κάρτες των φοιτητών. Αντίθετα, όταν κάποιοι φοιτητές μας πάρουν το πτυχίο τους, τότε η κάρτα τους δεν δίδεται αμέσως σε άλλο φοιτητή. Περιμένουμε την εισαγωγή των νέων φοιτητών, ώστε και αυτοί, ως νέοι φοιτητές μας, που πολλοί έχουν οικονομικό πρόβλημα, να έχουν δικαίωμα σύντησης. Το πρόβλημα με τη σύντηση πάντως έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες φοιτητών εν μέσω οικονομικής κρίσης, και με δεδομένο ότι δωρεάν σύντηση δικαιούνται οι φοιτητές από οικογένειες χαμηλών οικονομικά στρωμάτων.